προϋπήρχε προαμνημονεύτων ετών. Ο λόγος που δημιουργήθηκε, διότι δεν υπήρχε εξ αρχής, λέγεται ότι τα υπόγεια στρώματα του υπεδάφους ήταν πολύ σαθρά και σε ένα πολύ μεγάλο σεισμό αυτό υποχώρησε και δημιουργήθηκε η λίμνη. Αυτή είναι η γεωλογική άποψη. Με την πρώτη ματιά που το αντικρίζεις, είτε και από μακριά είτε και από κοντά, αντιλαμβάνεσαι, θέλιεσαι να την επισκεφθείς επανειλημμένος. Είτε το μπάνιο, είτε το ψάρεμα, είτε... Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά που μπορείς να σε τραβήσουν και να σε ελκύσουν να πας στη λίμνη. Πέρα από τα σύγχρονα σήμερα μαγαζιά που είναι περιμετρικά και μπορεί κάποιος να βρει φρέσκο ψάρι, να περάσει κάποιες ώρες πολύ ωραία και πολύ άνετα, για να του μείνουν αξέχαστες. Ελένη Παπαδημητρία Αναστασία, ζω εδώ από το 81 με την οικογένειά μου και την ταβέρνα την έχουμε από το 93 που την δουλεύουμε. Έχω μεγαλώσει εδώ, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά πράγματα, το αγαπάω αυτό το μέρος. Έχει μια θετική αύρα, όποιος περάσει εδώ θα σας το πει αυτό, μια τέλεια αύρα που σε ηρεμεί. Φανταστείτε και εμείς μετά τη δουλειά, παθόμαστε στην παραλία και ηρεμούμε και περνάει όλη η κούραση, δεν υπάρχει κούραση, είμαστε τέλεια. Συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Έχει τον αρχαιολογικό χώρο. Έχει τον διάβλο που ενώνεται η λίμνη με τον Κορινθιακό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φαινόμενο και αυτό. 6 ώρες μπαίνουν μέσα τα νερά στη λίμνη και 6 ώρες βγαίνουν στον Κορινθιακό. Και είναι πάντα πεντακάθαρη. Έχει ωραία νερά, καθαρά. Και είναι και ρηχή η θάλασσα. Δηλαδή είναι ακίνδυνη και για τα παιδιά. Βρισκόμαστε στο διάβλο της λίμνης της Βουλιαγμένης με την αρχαία ονομασία Εσχατιώτης. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον νερό να ρέει προς τον Κορινθιακό κόλπο. Δεν έχει μεγάλη ροή που φεύγει το νερό, διότι τώρα μόλις έχει ξεκινήσει, σιγά σιγά αυτό θα αυξάνεται μέχρι σε σημείο που ένα σκάφος που θα θέλει να εισχωρήσει μέσα στη λίμνη θα πρέπει να δυναμώσει πολύ το γκάζι προκειμένου να εξουδετερώσει την δύναμη, την όθηση από τη ροή του νερού. Αυτό κάθε 6 ώρες ως επιτοπλίστων γίνεται η αλλαγή όπως και ο παρθμός του Ευρύ. Thank you.
Μπράβο, έκανε μπάνιο. Ναι. Μπράβο. Με λένε Ιωσήφινα, είμαι 12 χρόνια από εδώ και μένω και δουλεύω από εδώ. Τώρα στο πανδημία λίγο δυσκολεύει λίγο, αλλά νομίζω και πιστεύω να γίνει σιγά σιγά καλύτερα. Εδώ στη Λίμνη είναι μικρό σαν παράδεισο. Την τρίτη χιλιατερίδα π.Χ. γύρω στο 2600 π.Χ. συναντούμε την πρώτη κατοίκηση στη νότιο-δυτική πλευρά της λίμνης της Βουλιαγμένης. Έχουν πραγματοποιηθεί σωρέσανες, καφές, τα ευρήματα και τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από τις αναφυγές είναι πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σπουδαία. Και από ό,τι λέγουν οι ειδικοί, οι αρχαιολόγοι και οι επιστήμονες, ο οικισμός αυτός που αναπτύχθηκε περιμετρικά του διάβλου του σημερινού είναι πολύ, ένας από τους σημαντικούς προϊστορικούς χώρους στον ελλαδικό χώρο. Συναντούμε εδώ στην περιοχή της Λίμνης ένα προϊστορικό σπήλαιο της ιδίας εποχής, το οποίο είναι στην πλαγιά δυτικά της Λίμνης, νότιο-δυτικά της Λίμνης, μέσα στα έγκατα της γης, αποτελείται από δύο δωμάτια, αλλά ως επιτοπίστω το ένα δωμάτιο είναι περίπου 10 επί 10, σας λέω έτσι χοντρικά, τις διαστάσεις. Αυτό είχε χρησιμοποιηθεί ως οστεοφυλάκιο του οικισμού. Φαίνεται και αυτή την περίοδο, δηλαδή έκαναν μια ανακομιδή που λέμε εμείς σήμερα των οστών και πήγαν και τα τοποθετούσαν μέσα σε αυτό το σπήλαιο. Δηλαδή όλο αυτό το σπήλαιο είναι γεμάτο από ανθρώπινα οστά και πολύ λίγα από ζώα. Βρισκόμαστε στην κλιμακωτή είσοδο του περίφημου υδραγωγείου του Ιραίου, της Παραχώρας. Από τις ανασκαφές προκύπτει ένα συμπέρασμα ότι σε κάποια στιγμή, λόγω της κοσμοσυρωής στο ιερό της ακραίας Ήρας στο Ιραίον, δεν επαρκούσε το νερό. Θα έπρεπε ή να σταματήσει η λατρεία ή θα έπρεπε να βρεθεί λύση προκειμένου να έχουν επάρκεια νερού για να προσφέρουν στους τότε προσκυνητές εδώ του χώρου. Οι Κορίνθοι μηχανικοί επινόησαν και κατασκεύασαν ένα τεράστιο και πολύπλοκο και δεδαλώδες υδραγωγείο, το οποίο φημίζεται ότι ήταν ένα από τα σπουδαιότερα υδραγωγεία του αρχαίου κόσμου. Εδώ έχουμε μπροστά μας την κλιμακωτή είσοδο, έχει 160 πέτρινα σκαλοπάτια και μας οδηγούν στις πηγές εκεί που έβγαινε το νερό. Φτάνουμε δηλαδή σε βάθος περίπου τα 40 μέτρα βάθος. Σε αυτό το σημείο αυτή η κλιμακωτή είσοδος, αν κανείς συσχωρήσει μέσα, φτάνει μέχρι εκεί που ήταν οι πηγές. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο μέσα, μάλιστα σχηματίζει την εντύπωση ότι αυτό είναι φτιαγμένο πριν 10-20 χρόνια. Τόσο πολύ καλοφτιαγμένο είναι. Πώς είναι η όλη του κατασκευή? Έχουν λαξεύσει 4 ορίγματα στην επιφάνεια του εδάφους, είναι προς την νότια πλευρά από εδώ, περίπου τα 40 μέτρα βάθος, 20 μέτρα μήκος, επί 2 το πλάτος. 4 τέτοια ορίγματα. Το βάθος στα 40 μέτρα, σε διπλανή θέση, γύρω στα 5 μέτρα, έχουν κατασκευάσει ένα τούνελ που ενώνονται αυτά τα 4 ρήγματα με μια μικρή είσοδο με το τούνελ. Το οποίο το τούνελ επικοινωνεί άμεσα με την κλιμακωτή είσοδο. Αυτό το τούνελ προσπερνάει τα 4 ρήγματα και φτάνει σε ένα σημείο όπου εκεί υπάρχει ένα πηγάδι.
Αυτό το νερό έφτανε στο δάπεδο των ορυγμάτων, έρε στο τούνελ από την είσοδο που ενώνε τα ορύγματα με το τούνελ και κατέληγε στο πηγάδι. Στο πηγάδι, με μηχανισμό που το συναντούμε για πρώτη φορά στο ήρεμο της Περαχώρας, αντλούσαν το νερό από τα 40 μέτρα και το έφερναν στην επιφάνεια. Ερχόμαστε στον ένατο αιώνα, έχουμε μια έτσι κατά κάποιο τρόπο ύφεση εδώ του πολιτισμού αυτά τα όσα χρόνια 250 και εμφανίζεται τον ένατο αιώνα και συγκεκριμένα το 830 π.Χ. εμφανίζεται το ιερό της Σύρας Ακραίας στο ακροτήριο του Ηραίου. Η ναυτική ονομασία βέβαια είναι Μαλαγκάβη εδώ, ο φάρος λέγεται. Από τα στοιχεία που προκύπτουν, είναι ο πρώτος γεωμετρικός ναός του 830, ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερα έτσι, αρχιτεκτονικά στοιχεία. Έχει βρεθεί το ομοίωμά του, το οποίο υπάρχει στο Εθνικό Μουσείο των Αθηνών, ένα αντίγραφο. Λέγεται ότι φτιάχτηκαν από τεχνίτες του Άργους. Αυτή την περίοδο, στην περιοχή του Κορυθιακού, δέσποζε το Άργος. Αμέσως όμως μετά χρόνια η περιοχή αυτή καταλήφθηκε από τους Κορινθίους, οι οποίοι και αυτοί αντιλήφθηκαν την στρατηγική σημασία του ακροτηρίου. Αυτός ήταν και ο λόγος του Άργους που μετέφερε εδώ την λατρεία της Άργους, γιατί κατ' εποχήν λατρεύεται η Ήρα η Ακραία στο Άργος. Μετέφερε τη λατρεία της Ήρας σε αυτό το σημείο για στρατηγικούς λόγους. Αυτός ο ναός παρουσιάζει ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία, γι' αυτό και έρχονται πολλοί άνθρωποι, πολλοί επιστήμονες και μελετούν αυτά τα υπολείμματα του ναού. Εδώ τώρα κάτω υπάρχει και αυτό το εκκλησάκι. Το εκκλησάκι αυτό ήταν εκτισμένο πάνω στο βωμό με τις ανασκαφές του 32. Για λόγους καθαρά αρχαιολογικούς, ανασκαφικούς, το μετέφεραν ενώ έκανε έρευνα σε αυτό το χώρο που είναι σήμερα, δεν βρέθηκαν αρχαιότητες και το μετέφεραν και το έφτιαξαν εκεί όπως ήταν κάτω, όπως ήταν στο σημείο αυτό.